χωρίς σασμό? Ρητορικό το ερώτημα. Δεν υπάρχει πρωτοχρονιάτικη εκπομπή χωρίς σασμό. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς σασμό. Η νέα γενιά των πρωταγωνιστών δίνει πολύ χειρό παρόν στη σειρά την αγαπημένη αυτή του Αλφα. Και με πολύ χαρά σήμερα υποδεχόμαστε τρεις εκ των αγαπημένων αυτών νέων πρωταγωνιστών. Δώστε ένα ζωστό χειροκρότημα στην Εργέτα Μανούρη, τον Κώστα Νικούλη, τη Δανάη Παπά. Παιδιά μου! Τι κάνετε, καλώς τα μου τα παιδιά μου τα ωραία! Πόσο χαίρομαι που σας έχουμε! Μπήκατε με το δεξί! Ναι. Είσαστε γουράκια, πεταλάκια! Μπράβο αγάπη! Μπράβο! Στη σειρά όχι πολύ, αλλά στη ζωή θα είναι ταλαιπωρημένα στη σειρά. Τι σας έχει βρει, καρδούλες μου, τι σας έχει βρει! Εσένα όχι πολύ, μην με κοιτάς έτσι. Ναι. Εσύ. Δεν καταλαβαίνω. Και να σου πω κάτι, καλά κάνεις. Καλά κάνεις, γιατί στη ζωή πρέπει να φερόμαστε, όχι σκληρά, όσο εσύ, αλλά πρέπει εν πάση περιπτώσει να μην σκύβουμε το κεφάλι. Τι κατάλαβε και τούτο που είναι ευαίσθητο εδώ? Εγώ είμαι το ευαίσθητο. Εσύ είσαι το ευαίσθητο. Εγώ είμαι το ευαίσθητο. Ναι, τι κατάλαβε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Η κλασική ερώτηση που βεβαίως και στην ονόματι και εγώ θέλουμε να απευθύνουμε το τραπέζι πίσω είμαι σαν. Νιώθω. Κώστα, δώσε το πλάνο πάλι να το δω. Δεν είναι σαν να είμαστε σε γαμήλια τελετή κρέμεται και αυτή η ροζ κορδέλα από κάτω. Και αισθάνομαι. Α, και τα γλυκά που πάνε. Νιώθω ότι σε λίγο θα βγει η νύφη ο γαμπρός, θα χορέψουν, θα κόψουμε την τούρτα κτλ. Η κλασική ερώτηση λοιπόν είναι. Όταν ξεκινούσατε τα γυρίσματα εσείς, είχατε πάρει το σενάριο, είχατε ξεκινούσατε κτλ. Η Αριέτα μπήκε λίγο μετά. Αν φανταζόσασταν την τόσο μεγάλη επιτυχία αυτής της σειράς. Μιλάει όποιος θέλει πρώτος, δεν δίνει το λόγο πουθενά. Κώστα, εσύ ας πούμε. Ας ξεκινήσω εγώ. Ξεκίνα εσύ. Όχι, προσωπικά δεν τη φανταζόμουν αυτή την εξέλιξη και αυτή την απήχηση στον κόσμο. Και προσωπικά δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω και να το σκέφτομαι γιατί αυτό κάπως μας στερεί λίγο από τη δουλειά μας. Γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι καλό να το σκέφτεσαι την ώρα που το κάνεις, τη στιγμή που είσαι μέσα. Οπότε, εντάξει, και λόγω των γυρισμάτων, επειδή τρέχουμε, ναι. Φάνταστα δηλαδή, από τον Ιούνιο μέχρι τώρα, ναι. Δεν υπήρχε και ο χρόνος δηλαδή να κάτσουμε να ασχοληθούμε το τι αυτό θα αποφέρει στον κόσμο. Οπότε, εντάξει, το απολαύσαμε, πήραμε πολύ δύναμη από αυτό και νομίζω ότι συνεχίζουμε ακόμα καλύτερα. Πρώτη φορά βγαίνεις, πρώτη φορά παίζεις σε σειρά τηλεοπτική εσύ. Έχεις ξαναπαίξει, συγγνώμη που φαίνομαι αδιάβαστη. Όχι, έχω, πριν 2 χρόνια ήμουν πάλι στον Αλφα, στο Έρωτας Μετά. Όπου έχει δίκιο το παιδί. Ναι. Εντάξει, όταν κάνεις ένα μεγάλο μπαμ. Την τροπή. Μένεις πολύ στο μπαμ. Ήτανε μπαμ τώρα είναι για τον Κώστα. Ο ρόλος σου απλώς εδώ είναι τόσο, ξέρεις, και πρωταγωνιστικός και με πολύ ενδιαφέρον, που λίγο με μεθόλωσε το Έρωτας Μετά, ενώ το έβλεπα και εκείνο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είχα και μακριά μαλλιά. Μπορεί να μπερδέψει ναι, αυτό και ναι. Τα μουσια. Δεν ήταν σε τέτοια. Εντάξει, και άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Ο ναι, Πετρής είναι τελείως άλλος ρόλος από αυτόν που έκανες εκεί. Τα σχόλια πώς θα ακούτε, ναι. Γιατί εσείς οι δύο σίγουρα ακούτε πιο καλά σχόλια, εσύ όχι και τόσο καλά, συγγνώμη. Είναι κακομαθημένη. Κοίτα, τουλάχιστον ο κόσμος καταλαβαίνει τη διαφορά. Δηλαδή μπορεί να μου στέλνουν μηνύματα του τύπου «Πω πω σε σιχαίνομαι τώρα, δεν σ' αντέχω κορίτσι μου, βούλωσέ το». Ναι. Αλλά σαν Δανάη, ρε παιδί μου, πώς σε συμπαθώ. Και λες, ναι. Γιατί αυτή η αντίθεση είναι ωραία. Σε έχουμε ξαναδεί κιόλας εσένα, μωρή Δανάη. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή, σε έχουμε ξαναδεί. Έχουμε δει και τον πιο γλυκό σου αυτό και τον πιο έτσι και τον πιο αλλιώς κτλ. Επίσης, την Εργέτα την έχουμε ξαναδεί πέρυσι. Την είχαμε αγαπήσει μέσα από την Αγγελική. Ήταν ο Βράχος, η αδερφή της Δήμητρα Σιγάλα, το αποκούμπι της, ο Βράχος της κτλ. Οπότε είναι πολύ ωραίο. Τώρα, βρισκόμαστε στο σασμό. Θα πούμε και τα θεατρικά σας, Εργέτα και Κώστα. Mm-hmm. Βρισκόμαστε στο σασμό σε ένα σημείο. Λίγο με κομμένη την ανάσα περιμένουμε τις εξελίξεις. Έχει δημιουργηθεί ένα τρίγωνο εδώ κάπως. Υπάρχει ένα τρίγωνο, γι' αυτό και βάλαμε τον Κώστα στη μέση. Δεν είναι τυχαίο, τον βάλαμε στη μέση τον Κώστα. Γιατί τα παιδιά από εδώ λίγο on and off, λίγο σε διάσταση, έτσι λίγο κάτι γίνεται. Καταραμένο αυτό το ζευγάρι, δεν ξέρω, μας έχουν φτύσει. Εσύ έχεις περάσει πολλά, κορίτσια. Πολλά, ρε παιδί. Πολλά, δηλαδή μαθαίνουμε για το παρελθόν σου, ότι έχεις περάσει τα ζόρια σου που δεν τα ξέρουμε, τα μαθαίνουμε. Βαθιά πληγωμένο. Ο Πέτρης δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Στρέφεται πάλι στην παλιά του την αγάπη. Η άλλη μη χάσει εκεί, απίκο. Η Θεοδώρα περιμένει απίκο, μη χάσει. Γονίτσα της, τη γονίτσα της. Και τα λοιπά. Θα επιλέξεις τελικά. Ή να, εγώ. Ναι, ή να το θέσω χειρότερα. Θα προλάβεις να επιλέξεις. Αμάν, πήρανε χαμπάρι. Η επιλογή έρχεται ανεξάρτητα αν θα προλάβουμε ή όχι. Ενώ το ότι. Και δεν ξέρουμε και το τι θα γίνει αργότερα. Βεβαίως.
Η επιλογή είναι ξεκάθαρη και ήταν ξεκάθαρη νομίζω από την αρχή της σειράς. Δηλαδή είχε φύγει λίγο από, από τη Θεοδώρα ο Πετρής και κάπως είχε εστιάσει σε άλλα πράγματα. Λίγο στον έρωτα και όχι στην άλλη μορφή του έρωτα που κάπως λίγο γίνεται... Τοξικό. Τοξική. Ναι, ναι τοξικό. Πολύ σωστά. Εντάξει, όχι, ξεκάθαρα η γραμμή του Πέτρου είναι απέναντι στη Σεμίνα. Δηλαδή αυτό είναι που θέλει. Ξεπερνάει και λίγο και τον εαυτό του και με την πρόταση γάμου. Ενώ ότι είναι ξεκάθαρος ο στόχος του και πάει προς τα εκεί. Με την Θεοδώρα, εντάξει, είναι ένα ανεκπλήρωτο θα έλεγα. Mm. Δηλαδή και ο Πέτρος και η Θεοδώρα φαντάζομαι είναι σε μια κατάσταση ότι θα θέλανε να λειτουργούσε κάπως αλλιώς αυτός ο έρωτας. Να πήγαινε με άλλα δεδομένα. Mm. Οπότε... Εντάξει, η αγάπη υπάρχει, νομίζω, μεταξύ τους και γι' αυτό σε κρίσιμες στιγμές και όταν οι χαρακτήρες είναι κάπως πιο ευάλωτοι, κάπως... Ξαναμπλέκουν. Κάπως ναι. Ξαναμπλέκουμε, αυτό θα ναι. δούμε. Δηλαδή ότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που έρχεται, βρισκόμαστε δηλαδή σε μια ευάλωτη, αυτό που είπε και ο Κώστας, και κάπως βλέπουμε ότι αν ηρεμήσουμε σαν ρόλοι, ότι μπορούν αυτοί οι δύο να είναι μαζί. Αλλά δεν μπορούν. Εσύ ουσιαστικά δηλαδή είσαι σαν να λέμε η αρρώστια του και εκείνος υποτροπιάζει συνέχεια. Σαν να γυρνάει πάντα σε σένα. Γλυκιά αρρώστια, μην το πω έτσι άσχημα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, καταλαβαίνω. Η Σεμίνα τώρα από την άλλη είναι ένα βασανισμένο κορίτσι, όπως τα έχετε αντιληφθεί και εσείς οι φανατικοί του σασμού. Ένα πολύ βασανισμένο κορίτσι που θα δούμε και στη συνέχεια. Και άλλα πολλά, 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 πολλά. Που δεν φαινόταν στην αρχή. Την όχι. Είχαμε δει με αυτό, τη μηχανή ναι. της, με τη μαγιά της. Ναι. Λέμε, εντάξει, τι πάει να του κάνει, θα του φερθεί άσχημα. Αυτό είναι το ωραίο, ότι ενώ στην αρχή είχα μπει σαν ρόλος πολύ δυναμική και ανεξάρτητη, τύπησα και αυτό του άρεσε, ξαφνικά αυτό το κορίτσι έχει πολύ έτσι, λεπτές αποχρώσεις και ευαίσθητες και πιο περίεργα έτσι, μονοπάτια στα οποία βαδίζει. Και αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, δείχνουν μια άμυνα απέναντι σε αυτό. Δηλαδή, όσο πληγωμένοι είναι μέσα, δηλαδή δείχνουν μια άλλη εικόνα μόνο και μόνο για να μπορούν να επιβιώσουν. Ακριβώς. Θέλω να δούμε όλοι μαζί, και είναι υπέροχο που θα το μοιραστείτε κι εσείς μαζί μας και με τους τηλεθεατές, ένα πολύ ωραίο βίντεο που έφτιαξε η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής με τις πιο δυνατές στιγμές του σασμού. Μέχρι τώρα και βέβαια να τονίσω ότι διαλέξαμε τις σκηνές που μπορούν να παίξουν την ώρα που εμείς πεζόμαστε, μιας και έχουμε σήμανση 8. Θα μπορούσαμε να διαλέξουμε και ίσως και λίγο πιο σκληρές. Αλλά δεν γίνεται λόγω της ώρας, απολαύστε τις. Τέτοια παρέα ταιριαστή να ήταν κι άλλη τόση. Μου λείψες. Και μέρα μου λείψεις. Πολύ. Το βλέπω. Όταν σε απασχολεί κάτι, έχεις μια ρητίδα. Πάει. Ανάμεσα στα μάτια. Αυτές οι ρητίδες. Ο έρωτας με το σταματάκι μόνο πόνο και αίμα μπορεί να μας φέρει. Έρωτα με το σταματάκι. Τι είναι αυτά που λέει η μάνα μας, Αργυρό. Με ποιον από τους δύο έχει σχέση, με τον Αστέρι ή το Μαθιό? Όχι, Πέτρη, δεν κατάλαβες. Άλλο. Μιλάω στην αδελφή μου. Με ποιον από τους δύο έχει σχέση, Αργυρό? Με τον Αστέρι. Πας καλά. Από όλους τους άντρες του κόσμου αυτόν βρήκες? Ναι, αυτόν. Δεν το προγραμματίσαμε, συνέβη. Και τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Με τίποτα. Μόνο μια ζωή. Ένα σου φίλι δε φτάνει. Με μετράπηκες να μαχαρίσεις τον άντρα σου μέσα στο ίδιο του το σπίτι? Έτσι τον έκλαις εσύ, μωρέ, τον άντρα σου, ατιμάζοντάς τον. Μάνα, είπα σταμάτα. Γιάντα, είδα με περιμένει χειρότερο από τούτο να που είδα. Δεν μου λες, με το σπίτι καλά, τελειώσατε? Τελειώσαμε. Και τελειώσαμε και οριστικά. Τι εννοείς, κορίτσι μου? Ο Γιώργης χρεοκόπησε. Πάει και το σπίτι. Πάνε και όλα. Η Ανθούλα, η αδέρφη του πατέρα σας, ήταν καλό κορίτσι. Αλλά αντίθεση. Έπαιρνε τα γράμματα και θέλει να σπουδάσει, θέλει να πάει στην Αθήνα να σπουδάσει.
και ο αδερφός της, ο πατέρας σας, δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Έφυγε για την Αθήνα. Και από τότε τι έγινε? Δεν την ξανάδες? Εξαφανίστηκε. Δεν ξαναφάνηκε καμιά επικοινωνία. Και πότε μάθατε τι απέγινε? Κάνω 2 χρόνια μετά. Φύγε, Θαλμά, φύγε! Θα σου κάνω ασφαλιστικά μέτρα αν δεν φύγεις αυτή τη στιγμή! Α, τι λες, φοβήθηκα τώρα. Τώρα μάλιστα έχεις και μάρτυρα, τον καλύτερο. Να πάρεις και τη γυναίκα του γκόμενού σου, να καταθέσει κι αυτή. Τα ξέρει η Βασιλική τα κόλπα που κάνατε με το Μακαρίτη πίσω από την πλάτη της? Είσαι κάθαρμα, φύγε! Η σχέση σας αφορά τις οικογένειές μας. Τα είπα και στον Αστέρι και δεν με πήρε πολύ στα σοβαρά. Ελπίζω εσύ να το σκεφτείς καλύτερα. Δεν έχω να σκεφτώ τίποτα. Τι εννοείς, σε απείλησε? Ο Μαθιός. Τι σου είπα ακριβώς? Ότι πρέπει να σκεφτώ τον αδελφό μου και ότι αυτές οι υποθέσεις λύνονται μεταξύ ανδρών και να σταματήσουμε πριν γίνει κι άλλο κακό. Δεν θέλω να γίνομαι βούκινο. Θα κρατήσετε τα προσχήματα μέχρι να κλείσουν τα δίχρονα του Στεφανή. Και μετά θα σας δώσω την ευχή μου να στεφανωθείτε. Σε ευχαριστώ πολύ για τις κρέμες. Φεύγεις. Να τα γνωρίσεις το φίλο σου. Άλλη φορά, μωρέ. Τώρα θα έρθει να με πάρει με τη μηχανή να με πάει σφαίρα στη δουλειά. Γιατί έχω να ακούσω πολύ γκρινιά εκεί πέρα. Ωχ, κατάλαβα. Άλλη φορά τότε, εντάξει. Έχω ακούσει τόσο γι' αυτόν. Θέλω να τον γνωρίσω. Μεσόνης. Δεν θα μου την είχαν έτοιμη στο συνεργείο πριν το απόγευμα. Δανάη, το ύφος της. Το ύφος της, έτσι. Δανάη, σχεδόν σε φοβήθηκα, δηλαδή, σε εκείνη τη σκηνή. Είναι από αυτό που λες, είναι η killer. Βγάζει το μαχαιράκι. Τρομερό. Και εκεί στο αυτοκίνητο που τον είχε βρει, είχε πας καλά. Ναι. Βέβαια, ένα χαστούκι που σου ρίξε το χρειαζόσουν, γιατί τη μίλησε πολύ άσχημα στο αυτοκίνητο. Θυμάσαι ποια σκηνή λέω. Τη μίλησα πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα. Έλεγε πράγματα που δεν ήταν σωστά, τώρα δεν τα λες. Έχεις δίκιο, έπρεπε να φάω το χαστούκι. Οι εξελίξεις τρέχουν όπως καταλαβαίνετε. Τώρα αρχίζουν τα πράγματα και θα αγριέψουν κι άλλο. Πάμε λίγο στα θεατρικά σας. Εργετάκι μου, ξεκινάω από σένα. Ναι, εγώ. Εσύ πρώτη. Λοιπόν, εμείς είμαστε στις Πεταλούδες που είναι ελεύθερες. Το είδαμε το καλοκαίρι, απλά με μια αλλαγή, έτσι. Αυτό, δεν είναι ο Αναστάσης, ναι. Είναι ο Νικόλας. Δεν μπορούσε ο Αναστάσης και θα είναι ο Νικόλας ο Μπράβος, Πέμι Ζούνη, Αντώνης Γιαννακός. Είμαστε στο Θέατρο Κόρονετ, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Το καλοκαίρι πήγε υπέροχα η παράσταση. Είναι ένα πολύ τρυφερό και γλυκό έργο. Ενθουσιασμένη είσαι που το είδες. Το είδε. Ναι, το είδε το καλοκαίρι. Σε τρελάθηκε η Ναταλία, μου λέγε ότι της άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ γλυκό. Ήταν εκλαμμένοι οι άνθρωποι από εκεί. Ναι. Είχαμε ανάγκη. Στα αντίποδα είσαι εσύ. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή λοιπόν οι Πεταλούδες είναι ελεύθερος στο Θέατρο Κόρονετ. Και ο Κώστας, όταν λέμε στον αντίποδα. Καθόλου τρυφερό. Καθόλου, έλεγα πιο σκληρό έργο, το Killer Joe. Killer Joe, υπάρχει και μια τρυφερότητα, θα έλεγα. Ανεπαίσθητη, που υπάρχει από κάτω. Παρ' όλα αυτά, ναι, εμείς είμαστε λίγο στον αντίποδα. Παίζουμε Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτη και Κυριακή 8, Σάββατο διπλή 6 και 9 και τις υπόλοιπες 9. Εντάξει, με τον Γιάννη έχουμε ξαναβρεθεί από την πρώτη μου επαγγελματική δουλειά και ξαναδουλέψαμε και στο θέατρο και τώρα, εντάξει, έχουμε μια σχέση πολύ δυνατή μεταξύ μας, οπότε όταν μου πρότεινε για αυτή την παράσταση, εντάξει, του είπα, Γιάννη, ναι, πάμε να το κάνουμε και νομίζω ότι, θέλω να πω, το έχω εισπράξει, ενώ με τον καλύτερο τρόπο. Ο ρόλος σου εκεί? Ο ρόλος μου εκεί είναι... Τι είναι ο Πετρής? Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ναι. Είναι ένας αποτυχημένος, θα έλεγα, έμπορος ναρκωτικών που χρωστάει κάποια χρήματα από κάποιο εμπόρευμα που είχε πάρει, προσπαθεί να τα ξεχρεώσει με τη φαϊνή ιδέα να... Μιας δολοφονίας. Ναι, και προσλαμβάνει τον Killer Joe που είναι ο Γιάννης Στάνκογλου. Είναι ο Γιάννης Στάνκογλου, μάλιστα. Ναι. Και από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα για όλους. Η Αριέτα, από την άλλη, επειδή τα λέγαμε και το καλοκαίρι για τους ρόλους σας, είσαι ένα κορίτσι χαρούμενο, ανεξάρτητο, ελεύθερο, μια χίπισσα. Ναι. Η οποία όμως παρασύρει με τον τρόπο της και τους άλλους αυτή την ελευθερία της ζωής. Προσπαθεί τουλάχιστον. Αλλά την παρασύρουν και οι άλλοι σε λίγο πιο όρημα μονοπάτια. Που πρέπει λίγο να πάει το κορίτσι αυτό, γιατί είναι πεταλουδάτο. Η ζωή μας πάει καλά, έτσι.
Καλά πάει η ζωή μου. Χαίρομαι, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ξέρετε τι αδυναμία σας έχω και σένα και του άλλου. Δεν λέμε ονόματα σε αυτή την εκπομπή. Λέμε απλά τι αδυναμία έχω και σε σένα και στον άλλο. Ο άλλος το πήρε το μήνυμα, κατάλαβα. Πιάσαμε. Το πιάσαμε. Εσύ τώρα, εσύ πες μου. Τι? Πώς είναι η ζωή σου? Καλά είναι η ζωή μου. Πολύ, πολύ. Γυρνάς μόνο σε ένα σπίτι άδειο το βράδυ και βλέπεις σειρές? Προφανώς και δεν γυρνάω σε ένα σπίτι άδειο. Εντάξει, όχι, καλά είμαι. Ωραία. Με την παρέα μου. Στο σπίτι μας. Και εντάξει, όχι, είναι το πιο όμορφο πράγμα. Δεν έχω να πω κάτι. Οι φίλοι. Και η παρέα μου στο σπίτι. Και η παρέα μου στο σπίτι. Το είπε το παιδί. Μ' αρέσει πολύ ο τρόπος που απαντάει ο Κώστας. Πάρα πολύ αρέσει. Δανάη. Παρακαλώ. Είσαι ερωτευμένη, ναι. Είσαι ευτυχισμένη, έχεις μια πάρα πολύ ωραία σχέση. Σε απολαμβάνουμε σε φανταστικές Instagramικές φάσεις, να το πω. Και φτού, φτού, φτού και όλα καλά και έτσι να συνεχίσετε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε να τελειώσουμε. Τι να σας ευχηθώ. Α, μπορώ να έχω, κύριε Πανόπουλε, επειδή είσαστε και κατάλληλα ντυμένος, μπορώ να έχω τα δώρα. Α, κοίτα, κουμπώνετε, κουμπώνετε. Βέβαια, ο Bond. Κουμπώνετε, ο James Bond του καλύτερα δείχνει να φέρει. Κοίτα, κοίτα, έρχονται τα δώρα σας. Λοιπόν, η Εριέτα μοιάζει πάρα πολύ με μια ηθοποιό από το Office. Τη σειρά την έχετε δει? Αχ, όχι. Σε πολύ πιο ωραία έκδοση. Εγώ το βλέπω. Μοιάζει πάρα πολύ. Με την Πάμ. Λοιπόν, πασάρετε. Πώς τη λένε? Η Πάμ. Ναι, βρήκε, είδατε, έχω δίκιο. Ναι. Λοιπόν, πασάρετε προς τους δίπλα σε περίπτωση που δεν πήρατε τα δώρα που θέλατε, σας τα φέραμε. Ευχαριστώ. Και η Εριέτα, αυτά είναι για εσάς, με όλη μας την αγάπη. Ωραία. Θέλω να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου η καινούργια αυτή χρονιά που μόλις ξεκίνησε, να σας φέρει ό,τι λαχταράει ο καθένας σας, να είστε υγιείς πάνω απ' όλα, να κάνετε όλα σας τα καλλιτεχνικά όνειρα πραγματικότητα, να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Στο φουλ. Τι ωραία. Πάνω απ' όλα η αγάπη. Αυτό. Επίσης. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εργέτα, Κώστα και Δανάη, ευχαριστούμε πολύ. Τα καλύτερα για το νέο έτος. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Να ήμασταν και το γούρι σας. Αυτό. Κάναμε και ποδαρικό. Σίγουρα. Η ενέργεια φαίνεται, αγάπη μου. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε.